τις τελευταίες μέρες βρίσκεται σε εξέλιξη η τοποθέτηση του ανεμολογικού ιστού στα Κοτήλια, στο γνωστό αιολικό πάρκο. Βέβαια, το Δήμος από το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο προσπάθησε με όσες δυνάμεις είχε βάσει του θεσμικού πλαισίου να αντιμετωπίσει αυτή την εγκατάσταση. Όπου υπήρχε δυνατότητα προσφυγής, αυτή έχει γίνει μέχρι που φτάσαμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και δυστυχώς, γιατί αυτές οι εγκαταστάσεις δεν αφορούν μόνο εμάς, αφορούν και τους όμορους Δήμους, δυστυχώς το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θα θέλαμε. Θέλω να... Θα παρακαλέσω όποιος έχει ένα σκυλάκι να το πάρει. Εμένα δεν με ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί. Και δυστυχώς, όπως σας είπα, δεν υπάρχει από εμάς η δυνατότητα να το σταματήσουμε ούτε καν να εκφέρουμε γνώμη. Εμείς σε όλες αυτές τις διαδικασίες προσπαθούμε να σταματήσουμε την επέλαση αυτή με δικαστικά μέσα ως παρατηρητές. Ούτε καν ως ενδιαφερομενού, όλα αυτά γίνονται στον τόπο μας. Μετά από εντολή του Δημάρχου, επικοινώνησα με έναν πολύ γνωστό καθηγητή Ευρωπαϊκού Δικαίου, τον κύριο Βασίλη Χριστιανό, με τον οποίο έχω μια επαγγελματική και κοινωνική γνωριμία, ο οποίος εκτός από καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου ασχολείται με όλες τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και επιπλέον ήταν για πάρα πολλά χρόνια συνεργάτης του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, του Έλληνα Ευρωπαίου, του κυρίου Σκουρή. Μελέτησε τις αποφάσεις, σίγουρα τη δικιά μας, σίγουρα του Δήμου Ερέτριας, και απεφάνθη ότι δυστυχώς δεν μπορούμε να προσφύγουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, δηλαδή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται. Μόνο αν το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε κάνει δεκτό αίτημα για προδικαστικό ερώτημα, που είχε γίνει και τέτοιο, είχε γίνει αίτημα δηλαδή από τους ετούντες να γίνει ένα προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απερίφθη αυτό το αίτημα, άρα δεν έγινε, άρα δεν υπάρχει δυνατότητα προσφυγής στο ανώτατο δικαστήριο όλων των χωρών, που είναι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Επομένως, θέλω να σας πω και να σας διαβεβαιώσω ότι σε οτιδήποτε αφορά θέμα ανεμογεννητριών, από νομικής πλευράς έχει γίνει ό,τι πρέπει να γίνει. Δεν έχουμε καμία άλλη προσφυγή να μπορέσουμε να κάνουμε. Εκτός και αν έρθουν καινούργια δεδομένα εναντίον των οποίων μπορούμε να προσφύγουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτόν τον ιστό που εγκαταστάθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, είναι στα πλαίσια της ΑΕΠΟ, της έγκρισης δηλαδή, της απόφασης έγκρισης των προεδρολογικών όρων. Άρα της απόφασης εναντίον της οποίου στραφήκαμε και το Συμβούλιο Επικρατείας είπε ότι είναι νόμιμη η ΑΕΠΟ αυτή, ο ιστός προβλέπεται μέσα στους περιβαλλοντολογικούς όρους. Διάβασα την αλληλογραφία που μου εστάλει από τον Δήμο, την αλληλογραφία δηλαδή κυρίως του Δασαρχείου Αλιβερίου, την αλληλογραφία που έστειλε το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο ξέρετε πόσο αυστηρό είναι σε αυτή την νομοθεσία. Υπάρχει, δηλαδή αν θέλετε το πιο απ' όλα, το πιο καταλυτικό και αυτό που μας δίνει τα χέρια να γίνει οποιαδήποτε κίνηση, είναι μία έκθεση αυτοψίας της ασκούσης χρέη Δασάρχια Λιβερίου, δεν θυμάμαι το όνομά της, κυρία Σταμούλη, νομίζω δεν θυμάμαι, η οποία διαβεβαιώνει στην έκθεσή της ότι όλα γίνανε νομίμως, ότι ακόμα και το φωτοβολταϊκό, το οποίο μπήκε προφανώς για να δίνει ηλεκτρική ενέργεια στον ιστό, δεν τοποθετήθηκε απλώς στο έδαφος με καρφιά για να μην το πάρει ο αέρας, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Δεν χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο, όπως προβλέπεται από την μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων, από την μελέτη των περιβαλλοντολογικών όρων, αλλά χρησιμοποιήθηκε ένα υλικό προσφυλές προς το περιβάλλον. Γενικά, εγώ εξετάζοντας ενδελεχώς, και είμαι έτοιμος να ακούσω και τη γνώμη του συναδέλφου από τη Χαλκίδα, τον οποίο εκτιμώ ιδιαιτέρως για τον αγώνα που κάνει, δεν μπορώ να βρω
κάποιο νομικό πάτημα, κάποια νομική βάση, προκειμένου να προσφύγουμε, όχι απλώς για να προσφύγουμε, όχι απλώς για να κάνουμε το, να πούμε ότι κάτι κάναμε, αλλά να προσφύγουμε με τρόπο που να μας δίνει με ένα μεγάλο ποσοστό, γιατί δυστυχώς τα δικαστήρια δεν, ποτέ δεν μπορεί να πει κανείς από πριν, να περιμένει σίγουρα αποτελέσματα. Παραδείγματος χάρη, οφείλω να σας ομολογήσω ότι από το Συμβούλιο Επικρατείας με τις τελευταίες 7 αποφάσεις απογοητεύτηκα, γιατί δεν περίμενα ότι η πληθώρα των λόγων της ακύρωσης, είτε από το δικό μας Δήμο, είτε από τους άλλους, από τους περιβαλλοντολόγους, από τον κυνηγητικό όμιλο κτλ., θα απορριπτόταν με αυτόν τον τρόπο. Τώρα, έχουμε καταλήξει ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε κάποια άλλη νομική ενέργεια, η οποία νομική ενέργεια να έχει κάποιο αποτέλεσμα. Εγώ αυτά είχα να σας πω προς ενημέρωση και να σας πω την άποψή μου τι μπορεί να γίνει από εδώ και πέρα και αν μπορεί να γίνει κάτι. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήματα και να ακούσω και τον συνάδελφο αν πραγματικά νομίζει ότι υπάρχει περιθώριο άλλης νομικής κίνησης. Έχουμε κάνει 4 προσπάθειες. Όλες τις προσπάθειες απέφυγαν, ήταν άκαρπες. Όλες δηλαδή απορρίφθηκαν από τις αρχές που τις εξέτασαν. Άρα λοιπόν βλέπω και εγώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι αυτή τη στιγμή. Δηλαδή όταν έχουμε αποφάσεις οι οποίες έχουν όλες απορριφθεί, δεν μπορώ να σκεφτώ τι άλλο μπορούμε να κάνουμε για να μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε. Στις 20 του μήνα, την Δευτέρα που μας πέρασε, ενημερώθηκα ότι υπάρχει συνεργείο στην περιοχή Τούρλα, εκεί στο Καδίτικο Βουνό, και ξεκινά την εγκατάσταση του ανεμολογικού ιστού. Ανέβηκα λοιπόν εκεί, είδα το συνεργείο, ήταν και αρκετοί από τους παριστάμενους, αρκετά από τα παιδιά εκεί, παρόντες. Ζητήσαμε από το συνεργείο να μας δώσει τις άδειες εγκατάστασης. Το πρώτο που ζητήσαμε ήταν το πρωτόκολλο εγκατάστασης του ανεμολογικού ιστού. Μας το έφερε ο υπεύθυνος του συνεργείου, μας το έδειξε. Υπήρχε μία ένσταση από πλευράς μου, γιατί είχα διαβάσει και πίστευα ότι το πρωτόκολλο εγκατάστασης έπρεπε να υπογραφεί εκείνη τη στιγμή από τον υπεύθυνο του εργοταξίου και από το δασαρχείο, από κάποιον υπεύθυνο από το δασαρχείο. Επικοινωνώντας με τη δασάρχη, την κυρία Σπυρούλη, μου είπε ότι δεν ισχύει αυτό. Η εγκατάσταση είχε γίνει στις 17 Απριλίου και το ξεκίνημα των εργασιών θα γινόταν εκείνη την ημέρα, τη Δευτέρα στις 25. Εγώ επέμεινα προς τη δασάρχη και μάλιστα νομίζω τα παιδιά που ήταν εδώ ήταν παρόντες, ακούγανε, ήταν ανοιχτή ακρόαση από το τηλέφωνο του διοικητή της του αστυνομικού τμήματος, για να λέμε με λεπτομέρεια τι έχει γίνει. Επέμεινα από τη δασάρχη και της είπα, μα πώς είναι δυνατόν να μην είστε εδώ τη στιγμή που γίνεται μια έναρξη εργασιών, που ξέρουμε εμείς που είμαστε εδώ, αν είναι εδώ το σημείο ή παρακεί ή πιο πέρα, γιατί δεν είχαμε ούτε συντεταγμένους ούτε τίποτα. Τέλος πάντων, μετά από πίεση η δασάρχης έστειλε ένα υπάλληλο, ο οποίος ήρθε προς το μεσημέρι και μας διαβεβαίωσε εκεί επιτόπου όλους ότι το σημείο ήταν εκεί ακριβώς και ότι γίνονται όλες οι εργασίες σύνομα και ότι πρέπει να προχωρήσει η εγκατάσταση του ιστού. Μετά επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, επικοινώνησα και με τον κύριο Γανωτή, τον νομικό σύμβουλο, και του είπα την άποψή μου, αν μπορούμε να κάνουμε κάποια ασφαλιστικά μέτρα για να σταματήσουμε αυτή την εργασία. Ο δικηγόρος, ο κύριος Γανωτής, μου είπε, και μπορεί να το επιβεβαιώσει εδώ, είναι παρόν, ότι δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ασφαλιστικά μέτρα, γιατί δεν υφίσταται κάτι το οποίο είναι υπό αμφισβήτηση. Στην Κάριστο, για να σας δώσω να καταλάβετε, πριν από ένα μήνα έγιναν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον μιας απόφασης εγκατάστασης αιωλικών πάρκων. Επικοινωνήσαμε με τον Δήμαρχο και του είπαμε πώς έγινε. Έγινε γιατί όταν έγινε η εγκατάσταση, όταν βγήκε η άδεια εγκατάστασης, ο Δήμος Καρίστου έκανε προσφυγή προς το Συμβούλιο Επικρατείας. Μέχρι να βγει η προσφυγή, λοιπόν, ο Δήμος Καρίστου είχε το δικαίωμα μέσω ασφαλιστικών μέτρων να ζητήσει το να σταματήσει η εργασία. Εμείς, στην περίπτωση δική μας, δεν έχουμε τέτοια δυνατότητα, γιατί η προσφυγή μας έχει απορριφθεί. Και η άποψη του κυρίου Γανωτή ήταν ότι
που είναι και νομικός και δεν έχω λόγο, δηλαδή τον σέβομαι και σέβομαι τις γνώσεις του, ήταν ότι θα είναι άσκοπο να προχωρήσουμε σε μια κατάθεση ασφαλιστικών μέτρων. Η επόμενη μέρα που ανέβηκα ήταν την Τετάρτη, στις 22 Πέμπτου, το μεσημέρι. Εκεί πέρα λοιπόν ήταν πάλι το ΑΤΑΦ Κίμης. Είχε προηγηθεί τη Δευτέρα, την Τρίτη, στις 21 του μήνα, μία επίσκεψη από κάποιον αρχαιολόγο, ο οποίος είχε δει κάποια σημεία, ότι μπορεί να είναι κάποια σημεία, ιστορικά σημεία, κάποια αρχαιολογική χώρη, και είχε ενημερώσει την υπηρεσία του για αυτά τα πράγματα που είδε. Στις 22 Πέμπτου, λοιπόν, η αρχαιολογική εφορία αρχαιοτήτων της Εύβοιας έστειλε προς το αστυνομικό τμήμα Κίμης μια επιστολή σχετικά με αυτό το θέμα. Καταλήγει και λέει: «Τέλος σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη, 21 Μαΐου, εντοπίστηκαν αρχιτεκτονικά κατάλοιπα, κυκλική κατασκευή και τείχη από τον αρχαιολόγο της ΕΦΑ Εύβοιας, που βρισκόταν στην περιοχή που πρόκειται να τοποθετηθεί ο ανεμολογικός ιστός και σε απόσταση περίπου 164 μέτρα δυτικά. Στο χώρο των αρχιτεκτονικών καταλήπων θα πραγματοποιηθεί αυτοψία και μετέπειτα έρευνα από αρχαιολόγους της υπηρεσίας μας, από τα αποτελέσματα της οποίας θα εξαρτηθεί η απομάκρυση ή μη του προσωρινού ανεμολογικού ιστού εξαιτίας των πιθανολογούμενων πλησιοχώρων αρχαιοτήτων». Δηλαδή, η εξήγηση που έδινε και ο διοικητής της αστυνομίας, ο οποίος ήταν και ο καθήλυνα αρμόδιος να επιτρέψει ή να σταματήσει τις εργασίες, ήταν ότι τους αφήνουν να δουλέψουν, θα εξετάσει η αρχαιολογία το θέμα μετέπειτα, αργότερα, και από εκεί και πέρα, αν το κρίνει παράνομο, θα δώσει εντολή αποξήλωση. Αν δεν το κρίνει παράνομο, θα τον αφήσει. Στις 24 Μαΐου. Είχε προηγηθεί την Πέμπτη δεν είχα ανέβει, είχε προηγηθεί την Πέμπτη κάποιες διεργασίες. Τα παιδιά του συλλόγου που ήταν εκεί είχαν προβάλει κάποιες αντιρρήσεις ως προς το τσιμέντο που είχε χρησιμοποιηθεί. Εσείς, τα παιδιά του συλλόγου, για να μην λέω εσείς, τα παιδιά του συλλόγου είχαν ένσταση ως προς το τσιμέντο που χρησιμοποιήθηκε, που ήταν ένα τσιμεντοκονίαμα, ένα το λέει τσιμεντοειδές κονίαμα, το οποίο είναι για... έχω και φωτογραφίες, έχω και στοιχεία. Είχαν ένσταση ως προς το φωτοβολταϊκό πάνελ που είχε τοποθετηθεί δίπλα και ως προς το ότι είχαν τοποθετηθεί κάποιες κάμερες παρακολούθησης. Το Δασαρχείο Αλιβερίου, λοιπόν, στις 24 Πέμπτου απήντησε προς αυτά. Δεν ξέρω αν πρέπει να το διαβάσω, να το ανακουστεί. Ωραία. Αυτό το πήρα εγώ από την αστυνομία. Εντάξει, δεν ξέρω πού πρέπει να το στείλω, άμα θα μπορούσα να το ζητήσουμε. Λοιπόν, λέει λοιπόν, έχει γίνει διενέργεια από... Όχι, αυτό το πήρα, πήγα εγώ επί τόπου αυτό, την Παρασκευή το μεσημέρι. Όταν με πήρε τηλέφωνο ο Δήμαρχος και μου λέει ότι ζητείτε να γίνει Συμβούλιο επί τόπου, εκείνη την ώρα ήμουν πάνω στο αστυνομικό τμήμα και παραλάμβανε αυτά τα χαρτιά. Λοιπόν, λέει λοιπόν ότι γίνεται διενέργεια αυτοφρίας. Θα σας διαβάσω μόνο τα σημεία που μας ενδιαφέρουν. Όσον αφορά το φωτοβολταϊκό πάνελ εξοπλισμός ιστού, που τοποθετήθηκε πλησίον του κυρίου κορμού του ιστού πάνω σε μεταλλική υπερυψωμένη βάση, διαπιστώθηκε ότι για την τοποθέτησή του δεν έγινε ουδεμία επέμβαση επί του εδάφους, παρά μόνο για λόγους προστασίας στερεώθηκε με 4 μεταλλικά καρφιά στο χώμα και δεν επέρχεται ουδεμία φθορά στην πλάστηση. Ο λοιπός εξοπλισμός που απαιτείται για να ολοκληρωθεί το έργο, ανεμόμετρο, μπαταρίες, πάνελ, όπως περιγράφονται και στην τεχνική έκθεση που μας προσκομίστηκε πρώτης αδειοδότησης και σας έχουμε αποστείλει, αποτελούν συνοδό εξοπλισμό και καλύπτονται με τη σχετική έγκρισή μας. Δεν χρησιμοποιήθηκε τσιμέντο πουθενά για τη μέχρι τώρα κατασκευή, αλλά ειδικά υλικά στερεώσεις για την ασφάλεια πάκτωσης». Δηλαδή, το δασαρχείο απήντησε ότι ό,τι είχε γίνει ήταν καλός. Και λέει, του δασαρχείου είπε ότι υπάρχει νόμος, ο οποίος λέει όταν έχει δημιουργηθεί δασικός δρόμος,
ο οποίος αυτός δασικός είχε δημιουργηθεί όταν λειτουργούσε του σκαλιστήρι το μεταλλείο, αυτός μένει ΕΣΑΗ. Δεν, όταν πάβει η χρησιμοποίησή του, οι χάρτες μου είπε ότι τον χαρακτηρίζουν δασικό δρόμο. Αυτό που προσπάθησα εγώ είναι να διευκρινίσω αν υπήρχαν κάποιες παράνομες, παράτυπες ενέργειες από πλευράς της εταιρείας. Δεν, από αυτά που μου, γιατί τώρα εγώ δεν μπορώ να ξέρω αν είναι παράνομο το τάδε ή το δίνα. Πρέπει να ρωτήσω. Για τα πράγματα με το τσιμέντο ή με τα φωτοβολταϊκά, έπρεπε να ρωτήσω το δασαρχείο. Όταν το δασαρχείο μου απαντά ότι είναι όλα σύνομα, εγώ δεν μπορώ από το κεφάλι μου να πω όχι, είναι παράνομα. Άρα λοιπόν, εγώ βλέπω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γεγονός το οποίο είναι, αν όχι αδύνατο, είναι πολύ δύσκολο να προσβληθεί με τις υπάρχουσες συνθήκες. Τώρα επειδή, συγγνώμη τώρα λίγο πρόεδρε, τα ίδια λέγαμε όταν είχαμε πάει να δούμε τους δρόμους στο Καλέτζι και πάλι πήγε η υπηρεσία μέτρα για τους δρόμους και είπε το δασαρχείο ότι εγώ είμαι αρμόδιο, ο δρόμος αυτός καλούς έχει ανοιχτεί και δεν έχετε καμία δουλειά. Το ξέρει τώρα ο κύριος Θωμάς. Εδώ πέρα τώρα εντάξει, ξέρουμε τι θα γίνει. Μία τελευταία κουβέντα από μένα και να τελειώσω. Εγώ θέλω να σας πω κάτι, παιδιά. Και εγώ προσωπικά, αλλά και όλος ο Δήμος, δεν ξεχωρίζω εμάς και το. Όλοι, πιστεύω ότι όλοι είμαστε εναντίον αυτής της δουλειάς που γίνεται. Το θέμα φορά για να ακουστεί, να το καταλάβετε, να το καταλάβουμε όλοι. Εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι. Το θέμα είναι αν μπορούμε και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε. Γιατί από αυτά που μας είπε ο κύριος δικηγόρος και από αυτά που έχουμε, τα λίγα που ξέρουμε, αυτή τη στιγμή έχουμε ελάχιστες δυνατότητες αντίδρασης. Αυτό. Λοιπόν, κύριε... Στην απόφαση αυτή, στην ουσία, τους δίνει και το δικαίωμα βάσει της ΑΕΠΟ να εγκαταστήσουν το αναμολογικό του ιστό. Όλα αυτά που προέκυψαν τις προηγούμενες ημέρες ήταν απόρρια της απόφασης που χάσαμε σωστέ. Αν την είχαμε κερδίσει, δεν θα μιλάγαμε τώρα για αυτό το πράγμα. Έτσι. Εκτός από αυτό, έχουμε κάνει και εξώδικο στον Υπουργό και είχαμε καταθέσει και αντιρρήσεις όταν βγήκε στη διαβούλευση στο περιβαλλοντικό μητρό. Και εγώ προσωπικά και ο Δήμος και όσοι χρειάστηκε, νομίζω είχαν κάνει αρκετοί. Δεν θυμάμαι το νούμερο τώρα πόσοι είχαν καταθέσει. Το οποίο στην ουσία μάλλον δεν το λάβαν υπόψη τους για να δώσουν την άδεια ΑΕΠΟ. Εκτός αυτού, ξεκίνησαν να βγάλουν ένα καινούριο ειδικό περιβαλλοντικό σχέδιο, ειδική περιβαλλοντική μελέτη, η οποία την ανακαλύψαμε το Γενικό Γραμματέα ότι δεν είχε δύο πράγματα μέσα. Δεν είχε το φράγμα των μανικίων σαν υφιστάμενο και είχε σαν υφιστάμενη την άδεια παραγωγού του συγκεκριμένου υλικού πάρκου. Χωρίς να έχει κάνει τίποτα, επειδή είχε πάρει άδεια παραγωγού, το θεωρούσαν υφιστάμενο γιατί είχαν πάρει εντολή στο καινούριο περιβαλλοντικό, στην καινούργια περιβαλλοντική μελέτη να το βάλουν σαν υφιστάμενο γιατί να μην χαθεί η άδειά του. Γιατί είχε πάρθει διυπουργική απόφαση. Όπως καταλαβαίνετε, τα θέματα αυτά τα έχουν στήσει τόσο καλά για να μην μπορεί να παρέμβει κανένας. Όλα τα νομικά εργαλεία που χρειαστήκαμε τα χειριστήκαμε όσο πιστεύω καλύτερα μπορούσαμε, σαν Δήμος και σαν νομική υπηρεσία και οι δικηγόροι που είχαν αναλάβει, δεν μπορούσαμε νομικά να κάνουμε τίποτα παραπάνω. Ό,τι να κάνουμε το κάναμε. Αυτά τα νέα. Το θέμα είναι ότι εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε, εμείς θέλουμε και τους φορείς μαζί. Δεν είμαστε απέναντι. Μαζί σας είμαστε. Με όλους μαζί είμαστε. Αλλά έχω ένα παράπονο. Όπου πάτε και ό,τι ανακοινώνετε στο ίντερνετ, κατηγοράτε το Δήμο. Αντί να πείτε να κατηγοράτε την κυβέρνηση, το ΣΤΕ, τον οποιοδήποτε, κατηγοράτε το Δήμο που μπαίνει πάντα μπροστά. Ο Δήμος μπαίνει μπροστά. Σας πληροφορώ τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουμε αφήσει δικαστική αγωγή. Έχουμε πάνω από 50.000 ευρώ. Αυτά είναι λεφτά του Δήμου, λεφτά των Δημοτών, δικά μας λεφτά όλα. Μπαίνουμε μπροστά σε αυτά που μπορεί να κάνει ο Δήμος, τα νομικά εργαλεία μπορεί να ακολουθήσει. Τίποτα παραπάνω. Αυτές οι δυνατότητες έχουμε, αυτό μπορούμε και θέλουμε και όλο το Δημοτικό Συμβούλιο μαζί και όλους τους φορείς να είναι μαζί μας. Ό,τι μπορεί να ακολουθήσει και ό,τι μπορεί να αποφασίσουμε να το κάνουμε όλοι μαζί. Δεν είμαστε απέναντι. Είμαστε όλοι μαζί. Να κάνουμε το εξής που ζητάνε. Λέει τι λένε. Μπορούμε, λέει, υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε εξώδικο στη βάση της παράβασης που έχει σημειωθεί αν υπάρχει
προς το Δασαρχείο 1, στην Εταιρεία Εγκατάστασης 2 και στον Ευωϊκό Φορέα. Εσείς θα το δείτε. Μετά, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής, ρωτάμε, στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά του ανεμολογικού ιστού. Πάω παρακάτω. Υπάρχει δυνατότητα να χαρακτηριστεί η περιοχή αρχαιολογικός χώρος. Άντε τώρα αυτό και πότε, καταλαβαίνετε τώρα. Μετά κάτι με το κτηματολόγιο και όλα αυτά. Δεν έχω δει φωτογραφίες από το χώρο. Εγώ όποια άποψη λέω είναι μια άποψη την οποία εκφράζω αποκλειστικά και μόνο από τα έγγραφα που έχω στην κατοχή μου. Και το κυριότερο από όλα σας λέω ότι είναι καταλυτικό για οποιαδήποτε άλλη ενέργεια αυτό το έγγραφο της αναπληρώτριας δασάρχη ή της αναπληρούσης, δεν ξέρω πώς είναι, τον δασάρχη, η οποία λέει ότι όλα γίναν τέλεια. Τέλεια σε σχέση με τι? Σε σχέση με την ΑΕΠΟ, όπως προβλεπόταν. Επομένως, σε ό,τι αφορά τις νομικές ενέργειες, η επιφύλαξή μου για να μπορεί να γίνει κάτι είναι ελάχιστη, είναι δηλαδή σε πολύ μικρά ποσοστά, διότι θέλω να σας πω κάτι, ότι το να κάνουμε νομικές ενέργειες, οι οποίες αυτές οι νομικές ενέργειες θα είναι πάντα απορριπτικές, αποβαίνει και εις βάρος της γενικότερης πολιτικής. Δηλαδή, χάνουμε πράγματα που μπορεί διαφορετικά να τα είχαμε κερδίσει. Εμένα η προσωπική μου γνώμη είναι ότι πλέον σε ό,τι αφορά τις νομικές ενέργειες έχουμε εξαντλήσει. Θα δω πάντα με τον κύριο Σουφλέρη αύριο αν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Σε συνεργασία με τον κύριο Σουφλέρη σας λέω, δεν έχω κανένα πρόβλημα εγωισμού με τον οποιονδήποτε να συνεργαστώ, αρκεί να είναι όλα προς το καλό του δημοτικού μας συμφέροντος, του συμφέροντος των δημοτών του Δήμου Κίνης Αλιβερίου και όλης της Εύβοιας, δηλαδή. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Τα συμφέροντα είναι κοινά. Μόνο στον Αηγιάννη χωρίζουμε, αγαπητέ φίλε Γιάννη, εκεί πέρα, και ακόμα στον Αγιογιάννη με την Ερέτρια που έχουμε να μοιράσουμε εκεί πέρα τις επιδοτήσεις για την ηλεκτροδότηση από τις λειτουργούσες ανεμογεννήτριες. Αυτή τη στιγμή γενικά στη χώρα μας μιλάμε πώς θα βρούμε φθηνότερη ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης στη χώρα μας συνολικά μιλάμε πώς να μην καίμε πετρέλαιο, πώς να μην πάμε στον άνθρακα και στο λιγνίτι, πώς. Θέλω να σας θυμίσω όσους ήταν παρόντες στο Συμβούλιο Επικρατείας ότι είπα ότι ούτε οι δήμαρχοι τους οποίους εκπροσωπούσα, δηλαδή Κίνης Αλιβερίου και Ερέτριας, ούτε τα δημοτικά συμβούλια, ούτε οι δημότες της περιοχής είναι ενάντια στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας ή στα αιωλικά πάρκα. Απλώς είναι ενάντια σε αυτό το παράλογο, και εκεί ανέφερα το 42%. Να σας ρωτήσουμε κάτι για να δω. Όμως, εκεί θέλω να καταλήξω ότι η ελληνική κοινωνία συνολικά δεν είναι ενήμεροι για την καταστροφή που γίνεται στην Εύβοια. Αυτό το ξέρουν οι δημότες και οι κάτοικοι της Εύβοιας. Δηλαδή, ακούνε ότι αντιδρούνε οι δήμοι της Νότιας Εύβοιας. Σε τι αντιδρούνε? Αντιδρούνε, λέει, στα αιωλικά πάρκα. Τι είναι τα αιωλικά πάρκα? Πράσινη ενέργεια. Επομένως, θέλει και ίσως μια γενικότερη ενημέρωση, δεν ξέρω με τι τρόπο, μια γενικότερη ενημέρωση της ελληνικής κοινωνίας, για να ισορροπήσει λίγο αυτό το σύστημα, ότι ναι μεν πράσινη ενέργεια, αλλά πού? Όλοι στην Εύβοια? Ως που μπήκε εκεί, έχει χρόνο για να μαζέψει. 12 μήνες νομίζω. Ο ιστός αποτελεί κομμάτι της σκοπιμότητας λειτουργίας και εγκατάστασης μιας ή περισσότερων ανεμογεννητριών. Αν τα ανεμολογικά δεδομένα δοθούν στη ΡΑΕ, και η ΡΑΕ πει, μα τι λες εκεί πέρα, θα εγκαταστήσεις, αφού εδώ πέρα δεν πρόκειται να μαζέψεις τα 63 ΜΒ που είναι, παραδείγματος χάρη, αυτό το έργο, δεν προχωράει. Άρα, για να μαζευτούν όλα αυτά τα ανεμολογικά δεδομένα, πρέπει να περάσει ένας χρόνος, σε ό,τι αφορά τον ιστό αυτόν. Δεν έχω άλλη πληροφορία, εκτός και αν έχετε εσείς άλλη πληροφορία, ότι μέσα στους επόμενους 2-3 μήνες έχει ολοκληρωθεί, εκτός από τις ΑΕΠΟ, έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες ή ανεμολογικές μελέτες και είναι έτοιμη κάποια εταιρεία να εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες. Αυτό δεν το ξέρω και να το δούμε. Είχα με την περιοχή του Δήμου Δυρφείων Μεσαπίων
Αυτοί θα πάνε στην Ευρώπη. Υπάρχει μια προθεσμία μέχρι 15 Ιουνίου για να γίνει αυτό. Αλλά πρωτού φτάσουμε στην Ευρώπη, ενημερωτικά να διαβάσω αυτό το χαρτί που μοιράστηκε σε όλους, το είδα και εγώ τώρα. Κάποιες νομικές ενέργειες που έχουν ήδη γίνει. 4 αναφορές καταγγελίες στην εφορία αρχαιοτήτων Ευβίας, 3 μηνύσεις στο αστυνομικό τμήμα Κίμης και την εισαγγελία πρωτοδικών, αναφορά καταγγελία στο δασαρχείο και τη διεύθυνση δασών Ευβίας, αίτημα ανάκληση του ιστού στο δασαρχείο Κίμης Αλιβερίου. Ο κύριος Μπουραντάς είχε πει ότι ο Δήμος θα βάλει ακόμα και τα μηχανήματα. Εφόσον είμαστε όλοι μαζί και ο Δήμος συμφωνεί με αυτό και θέλει να το κάνει, ιδού πεδίο δόξης λαμπρό. Αύριο. Δεν έχουν τελειώσει το έργο. Αυτό πρέπει να γίνει αύριο. Οι παραβάσεις είναι πολλές, υπάρχουν. Είπατε θα μιλήσετε με τον κύριο Σουφλέρη. Οπότε θα έχετε πολλά να πείτε. Λοιπόν, πρέπει δηλαδή να γίνει αυτό το πολύ συγκεκριμένο και ξεκάθαρο που έχει να κάνει με την προσφυγή στο ΣΤΕ κατά του ανεμολογικού ιστού για τις όλες παραβάσεις. Μιλάμε για έναν αρχαιολογικό χώρο στη χώρα της Χελώνας που τώρα έχει γίνει λαγός και με την απόφαση που είπατε ότι βγήκε, αλλά και με το θέμα των αρχαιοτήτων. Γιατί την Τρίτη βγήκε ένα χαρτί, 21 Μαΐου, το οποίο έλεγε ότι δίνει την άδεια η φορεία αρχαιοτήτων για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες και θα διερευνήσει τα ευρήματα μετά. Μιλώντας σήμερα με τον κύριο προϊστάμενο εκεί στην εφορία, είπε ότι θα έρθουν στις 15 Ιουνίου. Μα γιατί τρελαθήκαμε τόσο, δηλαδή. Δεν μπορούσαμε να περιμένουμε να γίνει πρώτα η αυτοψία από την αρχαιολογία. Λοιπόν, προσφυγή κατά του ανεμολογικού ιστού και δήλωση του δάσου Καστροβαλά στο κτηματολόγιο. Ο Δήμος θα κάνει. Είναι σημαντικό. Είναι περιουσία μας. Ναι, θα σας πω εγώ. Θα κάνουμε δήλωση. Αυτό που πρέπει να δούμε είναι με τι δικαίωμα θα το κάνουμε. Γιατί το δάσος είναι διακατεχόμενο. Όταν πήρε άδεια, έδωσε άδεια το δασαρχείο για 4 ανεμολογικούς ιστούς που είπε ο κύριος Βλάχος για το 2020. Οι 2 ήταν στο ΚΑΔΙ και οι 2 ήταν στη τοπική κοινότητα Δρονιάνων, δηλαδή μέσα στο δάσος του Καστροβαλά. Είχαμε κάνει λοιπόν έτοιμα σαν Δήμος και λέγαμε από τη στιγμή που ανήκει στο Δήμο και είναι στο δάσος του Καστροβαλά, πρέπει να έχουμε γνώμη και άποψη κι εμείς. Είχε απαντήσει τότε το δασαρχείο ότι είναι διακατεχόμενο, οπότε η γνώμη του διακατόχου μάλλον, συνένεση μη, συνοδεύει το φάκελο της υπόθεσης χωρίς να εξαρτά, χωρίς όμως να εξαρτά και να καθορίζει την απόφαση της διοίκησης. Καθότι στις διακατεχόμενες εκτάσεις η κυριότητα παραμένει στο ελληνικό δημόσιο, ενώ ο διακάτοχος ασκεί την εκμετάλλευση και κάρποση του δάσους. Οπότε είναι ξεκάθαρα τα διόρια του σε ένα διακατεχόμενο δάσος. Υπάρχει δε ένα έγγραφο εγκύκλιος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2005, το οποίο ακριβώς αναλύει την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του νόμου 2941 του 2001 για τις διακατεχόμενες εκτάσεις. Και ουσιαστικά λέει και αυτά που μας απάντησε το δασαρχείο. Και οπότε οποιαδήποτε διεκδίκηση δικιά μας θα είναι αστική. Δηλαδή, αν δεν έχουμε σωστά την νομή και εκμετάλλευση του δάσους λόγω της λειτουργίας των ανεμογεννητριών. Αλλά την κατοχή, την κυριότητα, την έχει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό. Είναι να μην γίνουν ανεμογεννήτριες στην περιοχή εκεί ή οπουδήποτε στην Εύβοια. Άρα, από τη στιγμή που αυτός είναι ο στόχος, πρέπει να φτιάξουμε τα επόμενα βήματα σιγά-σιγά προκειμένου να το πετύχουμε αυτόν τον στόχο. Ενέργειες όπως κάνω μήνυση ή κάνω ασφαλιστικά, γιατί εδώ πέρα έχω την εντύπωση, αλλά εντάξει, λέω τη γνώμη μου, λέω, όπως επιτρέπεται να πω τη γνώμη μου, ότι είναι κινήσεις οι οποίες δεν οδηγούν μακροχρόνια στρατηγικά κάπου. Απλώς φοβάμαι ότι αν τυχόν χάνουμε δίκες, χάνουμε την αξιοπιστία μας σε άλλα πράγματα που θα έρθουν στο μέλλον, πάντα με το αντικείμενο ομογεννήτριες, και το οποίο θα πρέπει η παρέμβασή μας να είναι πιο σοβαρή και δεν θα είμαστε πλέον αξιόπιστοι. Εγώ αυτά έκανα. Και υπάρχει σφραγίδα του Δήμου Καστροβαλά, το οποίο το έχει Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, όπως και νοικιαστήρια μπορούμε να βρούμε από την Ένωση από τα κεντρικά στη Χαλκίδα, τα οποία παλιά, από το 1997 μέχρι και τώρα, κάποια δημοτικά βοσκοτόπια ήταν χαρακτηρισμένα από Ανδρονιάνους, Κάδη, οι βοσκοί, χρησιμοποιούσαν δημοτικά βοσκοτόπια. Αυτό είναι για το Καστροβαλά τώρα που λες. Ναι, ναι, ναι. Ό,τι τέτοιο έχεις, να μας το φέρετε να τα δηλώσουμε. Εμείς φτιάχνουμε το κτηματολόγιο τώρα. Βεβαίως, ό,τι τέτοιο έχετε, εννοείται.
Εκεί είστε ιστοί για αυτές τις συγκεκριμένες εταιρείες, γιατί είναι τέσσερις, στην κεντρική Εύβοια για το έργο αυτό το μεγάλο, για τις 51 ανεμογεννήτριες εκ των υστέρων. Το ξέρετε αυτό πολύ καλά. Δηλαδή, έρχονται μετά την απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, τη λεγόμενη λέει ΑΕΠΟ. Και πώς δόθηκε αυτή η έγκριση χωρίς ανεμολογικά στοιχεία? Σε ένα σοβαρό νομικό θέμα που δεν ξέρω αν χρησιμοποιήθηκε και στις αιτήσεις ακυρώσεων. Και αυτό δεν μας εμποδίζει να κάνουμε ακόμα και αυτή τη στιγμή ενέργειες. Όσον αφορά για το Δήμο, όπως είπα νωρίτερα και άλλοι, σε κάποιες περιπτώσεις στην Ελλάδα οι Δήμοι μπαίνουν μπροστά και καλούν τους ανθρώπους. Να μην βρίσκονται 10-15 παλικάρια με πράσινες μπλούζες στο βουνό μοναχικά ή 20-30, όταν οι Δήμοι μπαίνουν μπροστά, όπως στην περίπτωση της Τίνου ή της Σκύρου, τότε 200-500 νοματέοι και ίσως και περισσότεροι θα βρίσκονται στο βουνό, όχι για να χρησιμοποιήσουν βία, για να είμαι σαφής, αλλά για να δείξουν ότι εδώ πραγματικά η κοινωνία αντιστέκεται. Και τώρα είμαστε στο διατάφτα. Είμαστε σε αυτές τις ενέργειες. Οι ιστοί είναι προάγγελοι των άλλων. Αν αδυνατούμε ιστούς με παρανομίες, μικρές ή μεγαλύτερες, να αντισταθούμε σε αυτούς, τι θα γίνει όταν φτάσουν οι ανεμογεννήτριες? Αυτά τα ολίγα. Ως μέσα στην ΑΕΠΟ λέει ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για... εγκρίνονται οι όροι. Αλλά απαραίτητη προϋπόθεση για να εγκατασταθεί η ανεμογεννήτρια είναι να έχει εγκριθεί από τη ΡΑΕ τα αποτελέσματα του ιστού, του ανεμολογικού ιστού. Επομένως, η απάντηση είναι αυτή, ότι οπωσδήποτε σκεφτείτε ότι είναι ένα ρίσκο για τις εταιρείες αυτό, που προσπαθούν να εγκριθούν οι ΑΕΠΟ χωρίς να ξέρουν αν πράγματι τα ανεμολογικά δεδομένα στην περιοχή είναι αυτά που θέλουν. Αλλά δεν νομίζω ότι τα οικονομικά συμφέροντα θα δίνανε χρήματα προς εγκατάσταση αν δεν είχαν με άλλους τρόπους, όχι με την εγκατάσταση δηλαδή ενός ανεμολογικού ιστού, αν δεν είχαν δεδομένα ότι σε αυτά τα μέρη που ζητούν την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, αν αυτά τα μέρη δεν έχουν την κατάλληλη δομή, την ανεμολογική, για να είναι αποδοτικές. Είπατε ότι ως Δήμος έχετε κάνει όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες. Κάποια στιγμή όμως είπατε ότι δεν έχει γίνει προσφυγή στο ΣΤΕ για την άδεια αίτησης ανεμολογικού ιστού. Είναι παράληψη αυτό που έχει κάνει δηλαδή η Κάριστος και σταμάτησε, έστω τέλος πάντων με όσα άπειρα λάθη έχει κάνει ο Δήμος Καρίστου. Ο ιστός τοποθετήθηκε με βάση, σας είπα, την ΑΕΠΟ εναντίον της οποίας προσφύγαμε στο ΣΤΕ. Είναι κάτι διαφορετικό όμως αυτό που σας λέω. Και άρα δηλαδή αυτή τη στιγμή ο ιστολογικός, κύριε Γανωτή, με συγχωρείτε, ο ιστός αυτή τη στιγμή είναι με βάση την ΑΕΠΟ, η οποία εγκρίθηκε από το ΣΤΕ ότι είναι νόμιμη. Κύριε Γανωτή, μισό λεπτό. Ακούστε με λίγο. Επειδή μόλις το είδα και εγώ, το πρώτο πράγμα που κάναμε με τον κύριο Δημά ήταν να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Ραβιόλο. Και του λέμε τι είναι αυτό, πώς έγινε. Ο κύριος Ραβιόλος λοιπόν μου είπε ότι τα ασφαλιστικά μέτρα που καταθέσανε και τα κερδίσανε για 2 μήνες, ο βασικός λόγος που τα κερδίσανε είναι ότι εκεί δεν έχει γίνει εκδίκαση στο ΣΤΕ. Και θα γίνει το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, πότε μου είπα, δεν θυμάμαι καλά. Και ένας από τους λόγους που μπορέσανε και σταματήσανε έστω προσωρινά ήταν αυτός. Ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η προηγούμενη δικαστική διαδικασία για την οποία είχαν προσφύγει. Το μου είπε ο ίδιος δηλαδή, ότι δεν είχε διαπόφαση. Γιατί και εγώ αυτό που σκέφτηκα είναι, αυτή πώς το κάνανε, ρε παιδί μου, και εμείς. Να το κάνουμε κι εμείς. Αυτή την απάντηση εδώ τέλειωσε, μου έδωσε. Εδώ τέλειωσε, το Ιανουάριο. Και μου είπε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Εμείς. Όμως ο ιστός τοποθετήθηκε μετά την απόρριψη της αίτησης ακύρωσής μας. Άρα τι να πάμε να σταματήσουμε, για κάποιον ιστό ο οποίος κρίθηκε από το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της χώρας ότι είναι νόμιμος με βάση την ΑΕΠΟ. Κάτι ακούστηκε εκεί πέρα, άκουσα για 50 χιλιάρικα που δώσατε στους, μέχρι σήμερα για τις υποδέσεις. Δεν θέλω να περάσει ούτε μία ιδέα ή σκέψη από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαι αυτός με 50 χιλιάρικα. Δηλαδή, όποτε θέλετε, ευχαρίστω να σας πω κάποια ολίγα που έχω πάρει. Μην δηλαδή φανταστείτε ότι είμαι σε αυτή την κατηγορία των 50.000 ευρώ, κύριε Αντιδήμαρχε. Εσείς το πάτε. Όχι, δεν το είπα για εσάς, κύριε Γανωτή. Όχι, το λέω δηλαδή. Όχι, δεν είπα για εσάς. Μην φανταστείτε ότι είμαι αυτός. Ξέρετε τι αμοιβές παίρνω και είναι πολύ φιλικές απέναντι σε έναν Δήμο, ο οποίος με έχει κινήσει, και το λέω διαχρονικά αυτό, από το 2004. Όλοι οι δήμαρχοι με έχουν τιμήσει, με έχουν κρατήσει ως δικηγόρο
και εγώ ανταποκρίνομαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τις αμοιβές μου να είναι στα όρια των αμοιβών που εγκρίνεται από το ΦΕΚ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Από τη στιγμή που όλοι δεχόμαστε, και νομίζω σε πολύ μεγάλο βαθμό, άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο βέβαια, το πιστεύουμε, ότι όλοι είμαστε στην ίδια μεριά και δεν θέλουμε να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες στην περιοχή, την εκεί περιοχή, για συγκεκριμένους λόγους που έχουν αναπτυχθεί, θα τους ξαναπώ, και από τη στιγμή που είμαστε τόσο ευαισθητοποιημένοι όλοι, τουλάχιστον έτσι λέμε, μηδενός εξαιρεμένους σε αυτό, πώς είναι δυνατόν από την ημέρα, καταρχάς ως Δήμος, κινήσαμε τη διαδικασία την νομική. Δηλαδή θεωρήσαμε ότι μέσα από την νομική διαδικασία θα κερδίσουμε την μη εγκατάσταση των ανεμογεννητριών. Παρένθεση. Παραγνωρίζοντας το γεγονός και αυτό που είπε ο κύριος ο δικηγόρος, ότι έχουμε να κάνουμε πλέον με ιδιωτικά μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα, τα οποία σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, γνωστό είναι αυτό, το είπατε όλοι, καθορίζουν και το νομικό πλαίσιο μέσα, από το οποίο, μέσα στο οποίο κινούνται και οι ανεμογεννήτριες. Άρα λοιπόν τα όποια παραθυράκια για να χτυπήσεις νομικά το θέμα, προφανώς σιγά σιγά κλείνουν. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που όλοι θέλουμε να μην γίνει αυτό, πώς είναι δυνατόν αυτό, δεν μπορώ να το χωνέψω δηλαδή, μέχρι να πεθάνω. Αν ανθρώπους οι οποίοι είναι πιο ευαισθητοποιημένοι από εμάς, αποδεδειγμένα. Πώς δηλαδή τους απαξιώνουμε. Και όταν δεν φροντίζουμε, ακούστηκαν, ας το μάθαινε να έρθει μόνος του. Κάτσε ρε παιδιά. Θέλουμε να πετύχουμε κάτι πολύ σοβαρό. Το εκτιμούμε ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό. Είπε ο Τάσος Σουβλάκος. Η Νότια Εύβοια τελείωσε. Η Βόρεια κάηκε. Έμεινε να δώσει την Εύβοια αυτό. Τώρα αυτό πάει να γεμίσει ανεμογεννήτριες. Το είπε και ο δικηγόρος. Εμείς λοιπόν, αυτό είναι μείζον θέμα. Εντάξει, για εμάς, για τα παιδιά μας, για την ιστορία μας. Επί διοίκησης των ΤΑΔΕ μπήκαν και εδώ. Ανεξάρτητα τώρα το πόσο φταίμε και αν φταίμε. Εμείς αφού το παλεύουμε αυτό και το πιστεύουμε, λέμε ότι το πιστεύουμε, κάνουμε αυτό που πρέπει στο έπακρο. Αυτοί οι άνθρωποι είναι οι πιο πολύτιμοι σύμμαχοι. Αυτοί είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ εκεί. Δεν τους κάνω ήρωες. Εκ των πραγμάτων έχουν πάρει αυτό το εύσημο, αυτό το αστέρι στον νόμο. Γιατί λοιπόν. Επομένως πολιτικά πλέον το μόνο που για μένα απέμεινε σε σχέση με τον ιστό τουλάχιστον είναι η πολιτική επιδίωξη λύσης του θέματος. Που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή οι βουλευτές, οι φορείς του νομού, οι πολιτικοί φορείς του νομού εννοώ, οι εκπρόσωποι των κομμάτων, δεν ξέρουν πόσο μείζον, δεν τους το έχουμε αναδείξει πόσο μείζον είναι θέμα για μας αυτό, σε επίπεδο κόσμου. Χαιρετίζουμε το δίκαιο αγώνα των φορέων και των κατοίκων της περιοχής, που στάθηκαν στο ύψος των περιστάσεων όλες αυτές τις μέρες που στην περιοχή μας τοποθετείται ο ανεμολογικός ιστός. Και προσπάθησαν να προστατεύσουν και να κάνουν το αυτονόητο. Ποιο δηλαδή, ότι η περιοχή του Μαυροβουνίου και των κοντιλαίων ορίων εκεί πέρα είναι περιοχή Natura, είναι φυσικού κάλους, είναι καταφύγιο άγριων ζώων. Κανένας εδώ μέσα δεν μπορεί να πει ότι είναι το αντίθετο. Και ο κοινός νους, μέσα του και όλοι σας εσείς, σε οποιαδήποτε παράταξη ακόμα να ανήκετε, το ξέρετε πολύ καλά ότι είναι έτσι. Χαιρετίζουμε λοιπόν τον αγώνα τους που ήταν διαρκής, επίπονος και κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, και εκεί πάνω όποιος ήταν είδε ξεκάθαρα όλο αυτό το διάστημα, αυτό που προσπαθεί να σας πει η Λαϊκή Συσπήρωση, ο επικεφαλής εδώ της παράταξης και όλοι οι προηγούμενοι. Όλα αυτά τα χρόνια που σιγά σιγά και μεθοδικά προσπάθησε αυτή η επένδυση των ανεμογεννητριών, των ΑΠΕ, να έρθει στην περιοχή μας. Δηλαδή τι? Ότι το μοναδικό τους κριτήριο είναι η ανάπτυξη εκατοντάδων τέτοιων πάρκων για τα επιχειρηματικά κέρδη. Μόνο αυτό βλέπουν και τίποτα άλλο. Και μέσα εκεί αφήνουν έξω αρχαιολογικούς χώρους, αφήνουν έξω την προστασία του περιβάλλοντος με μοναδικό κριτήριο αυτό. Συγκρούστηκαν δύο κόσμοι. Από τη μία μεριά ο λαός της περιοχής και από την άλλη όλοι οι δημόσιοι φορείς που ήταν εκεί, ήταν σαν να βλέπει κανείς ταινία. Τι έκανε αυτοί οι δημόσιοι φορείς, δασαρχείο, αστυνομία και οι υπόλοιποι, ήταν οι φύλακες και οι μπράβοι των επιχειρηματικών συμφερόντων της περιοχής. Ξεκάθαρα λοιπόν. Βέβαια,
Καταλαβαίνουμε τι γίνεται, και εγώ υπάλληλος είμαι, δημόσιος, πυροσβέστης. Είναι οι επικεφαλείς τους, οι περισσότεροι είναι πολιτικά διορισμένοι στις θέσεις αυτές. Άρα είναι και αυτονόητο να μην μπορούν να αντιδράσουν και να κάνουν αυτό που πρέπει να κάνουν σύμφωνα με αυτό που τους λένε η πολιτική τους ηγεσία. Κάτι αντίστοιχο δηλαδή που γίνεται και με εσάς εδώ μέσα. Γιατί αν τα πιάσουμε τα πράγματα από την αρχή, σε προγενέστερο δημοτικό συμβούλιο, ο ίδιος ο πρώην δήμαρχος είχε πει ότι όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή θα βάλουμε μπροστά τα οχήματα του Δήμου, τα έργου, να σταματήσουμε την οποιαδήποτε παρέμβαση ανεμολογικού ιστού, ανεμογεννητριών κτλ. Όμως πραγματικά είμαστε όλοι μαζί εδώ μέσα. Εγώ δεν το βλέπω. Και θα πω το εξής. Όλοι μας είδαμε πριν ένα χρόνο τον προεκλογικό αγώνα της Δημοτικής Αρχής και ιδιαίτερα του υποψήφου δήμαρχου. Τι έλεγε στις τοποθετήσεις του? Και δεν θέλουμε και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για τις ανεμογεννήτριες. Είναι έτσι ή δεν είναι? Άρα από πριν σας λέγανε τι θα κάνουν για αυτό την επέλαση των μονοπωλίων στην περιοχή σας. Πρώτη παράταξη που το 2020 τον Νοέμβρη έβαλε θέμα για τις ανεμογεννήτριες. Στην περιοχή της Λιανής Άμμου, στις Πετριές. Όταν όλοι χαστογελέγατε και κοροϊδεύατε και τι είναι αυτό που έφερε εδώ και τι σχέση έχει να κάνει, εμείς είμαστε υπέρ, γιατί ήσασταν υπέρ στην αρχή. Ξεκάθαρα. Μετά αναδιπλωθήκατε και είπατε ότι είμαστε κατά των ανεμογεννητριών, όχι ότι είμαστε κατά των ΑΠΕ, ούτε εμείς είμαστε, αλλά όχι στις περιοχές Natura. Αυτό είχατε πει. Τώρα ήρθε η ώρα να μπουν στις περιοχές Natura και σφυρίζετε αδιάφορα. Γιατί λέω ότι βγαίνει στην πραγματικότητα εδώ μέσα. Αν θέλουμε να μιλήσουμε ξεκάθαρα και να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό γίνεται, αυτό βλέπουμε. Είπα εγώ ότι είχε πάρει λεφτά από το Βαρδινογιάννη. Μια και είπες, περίμενε λίγο, γιατί πάει αλλού η συζήτηση. Μια και είπες για λεφτά από το Βαρδινογιάννη, η Mobile, πώς λέγεται αυτή η εταιρεία, την επόμενη μέρα που έγινε καταγγελία, έκανε δωρεά στο νοσοκομείο, μπορεί να του δώσει στο σωματείο Νοθεωτόκης 5.000 ευρώ για να φτιαξιδώσει το κοινωνικό της προφίλ, ότι προσφέρει στον τόπο 5.000 απορροφητήρα στο αιματολογικό, στο νοσοκομείο σας. Στο Δήμο δώσαν τίποτα, ρε Κώστα. Τι στο Δήμο δώσαν? Αυτό είναι, έχει να κάνει με το νοσοκομείο. Μην λέμε ότι θέλουμε εδώ πέρα. Όχι, πάνε στο βουνό με ανοιχτή επικοινωνία και προς τιμή του Δημήτρη Σουφλέρη. Με οποιοδήποτε τρόπο κάνανε προσπάθειες όλα τα παιδιά που ήταν εκεί πάνω για να σταματήσουν τον αρμολογικό ιστό. Τι κάνανε? Καταγγελίες στην αστυνομία ότι δεν τηρούνταν τα προβλεπόμενα. Ποια ήταν αυτά? Και γιατί ήθελα να το πω αυτό. Η αρχαιολογία, είχαν μια γενική άδεια από την αρχαιολογία, η οποία ήθελε ειδική άδεια για το σημείο αυτό και μάλιστα παρουσία αρχαιολόγου κατά την ανασκαφή να είναι κάποιος εκεί. Έγινε καταγγελία, τα έργα σταμάτησαν. Κώστα, αυτό έγινε αφού είχες φύγει. Έτσι σταμάτησαν τα έργα στις 20 του μήνους, αν δεν κάνω λάθος. Την επόμενη μέρα ήταν εκεί ο αρχαιολόγος να επιβλέψει τα έργα και έγινε άλλη καταγγελία και σταμάτησε για τις κάμερες, αν θυμάμαι, διορθώστε με και κάτι άλλο. Την Τρίτη, δηλαδή τι θέλω να πω, με την ευκολία που οι διοικητές, να το πω έτσι, οι διευθυντές της εταιρείας που ήταν εκεί παίρνανε, να το πω έτσι ξεκάθαρα, δεν έχει να κρυφτεί τίποτα, παίρνανε πολιτικό υπουργούς και βουλευτές να πισπεύσουν τις διαδικασίες μέσω των υπηρεσιών για να είναι ο αρχαιολόγος την άλλη μέρα εκεί. Άρα, όσον αφορά την αρχαιολογία, στις 15 έκτου θα έρθουν να κάνουν αυτοψία. Δηλαδή, κατόπιν εορτής, μετά από 20 μέρες πόσο πάνε, να έρθουν να ελέγξουν αν ο αρχαιολογικός η περιοχή αυτή χρήζει αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Και τα αρχαία είναι ούτε 50-70 μέτρα από εκεί που στείνεται ο αρχαιολογικός χώρος. Λοιπόν, πρόταση. Τα περισσότερα υπόθηκαν από τους υπόλοιπους. Το τι ζητάει και θα το πούν και οι ίδιοι, αν τους δοθεί ο λόγος, το τι ζητάνε οι φορείς και ο περιβαλλοντικός σύλλογος της Κύμης. Για να μην σας κουράσω. Η πρόταση. Αφού το έχετε πει και το έχετε δηλώσει ότι θα μπαίνατε μπροστά όταν θα ερχόταν αυτή η επένδυση. Γιατί δεν το ξεκινάτε από αύριο? Να έρθετε εκεί, να κάνετε ό,τι είναι δυνατόν, να εμποδίσετε, να πάτε και αυτόφορο. Γιατί όχι, αν παρανομείτε στους νόμους που οι δικοί σας έχουν ψηφίσει, για να σηκωθεί αυτό το κρουνιακτό που πρέπει να μαζευτεί η τοπική κοινωνία και να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Να σταματήσει η επένδυση. Αυτή είναι η ερώτηση μου. Σε αυτό, να πήγε ο κύριος Θωμάς, τον κύριο Κώτη, να μην πάει να βάλει τον ανεμολογικό ιστό. Έλα, Νίκο, τώρα. Πρόεδρος του Πολιτιστικού και Περιβαλλοντικού Συλλόγου Βέλους.
Είχα αποκόμισα πολύτιμη εμπειρία προσπαθώντας να αποτρέψω την εγκατάσταση ανεμογεννήτρια στο βουνό μας που είχα μεγαλώσει εκεί και το είχα περπατήσει και είναι στο σώμα μου, έχει περάσει, στον Κάκαρη. Νομικά απελπίστηκα. Ας σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα, ότι για να καταθέσει την αίτηση προσωρινών μέτρων ο κύριος Μπάλιας, δεν του δινόταν, του έδιναν ραντεβού μετά από 20 ή 30 μέρες για να πάρει αριθμό πρωτοκόλλου. Πρωτόγνωρα πράγματα, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, όλο το κράτος διαπίστωσα ότι έχει συνταχθεί με αυτές τις παντοδύναμες εταιρείες οι οποίες πλασάρουν τη λεγόμενη πράσινη ενέργεια, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι πράσινη ενέργεια και γι' αυτό θεωρώ κομβική αυτή τη συνάντηση απόψε. Άκουσα κάποιο από τα παιδιά πίσω που είπε ότι εκποιείται η ομορφιά του τόπου. Ο Δήμος πρέπει επιτέλους να αφυπνιστεί. Δεν είμαστε όλοι μαζί, μην κοροϊδευόμαστε τώρα. Μίλαμε, να πούμε τα πράγματα καθαρά. Ο Δήμος πρέπει να αφυπνιστεί και να καταλάβει τι χάνει και τι κερδίζει. Μέχρι τώρα η Νότια Εύβοια ήταν αλόβητη, ήταν ένα κόσμημα και σπαράχθηκε και συνεχίζει να σπαράχθηκε. Τώρα ο κόσμος καίγεται. Το ωραιότερο κομμάτι, άμα πάτε, άμα δείτε τους μανιταρότοπους, άμα δείτε την βιοπικιλότητα, πολλοί δεν γνωρίζουμε την περιοχή. Σπαράσετε λοιπόν η περιοχή. Θα μπορούσε ο Δήμος να είναι ο πλουσιότερος στην Ελλάδα. Αν συνεχιστεί αυτό το μακελιό, αλίμονό μας. Οι εταιρείες εγκαθίστανται στο ριδόν και οι πολίτες φιλορροούν. Δεν θα μείνει τίποτα, γυρατιά μόνο. Τα χωριά αδειάσανε. Εγώ βίωσα την απόλυτη μοναξιά. Οι εταιρείες είναι πανίσχυρες, εξαγοράζουν. Άλλους τους ταΐζουν καλαμπόκι και άλλους τους ταΐζουν χιλιάρικα. Βίωσα όλη την οδύνη της μοναξιάς, σας το λέω και πάλι, πολύ εύκολα, ξέρουν την τιμή του καθενός μας. Αφυπνιστείτε λοιπόν κύριε Δήμαρχε, στάθμισε τα πράγματα. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή. Δεν θέλω ούτε τον έξυπνο να κάνω, ούτε να σας κουράζω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα αιτήματα των δημοτών και των περιβαλλοντικών οργανώσεων της περιοχής. Αυτό το χαρτί που ετοιμάσαμε και το λίγο πολύ το έχετε διαβάσει όλοι, θα θέλαμε να κατατεθεί να υπάρχει στα πρακτικά. Λοιπόν, τι ζητάμε? Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ανεμολογικού ιστού. Ο ανεμολογικός ιστός είναι υπόθεση ξεχωριστή από αυτή που προ λίγων μηνών εκδικάστηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, πράγμα που μας δίνει τη δυνατότητα ξεχωριστά να τον αντιμετωπίσουμε. Χωρίς πρώτερη εγκατάσταση ανεμολογικού ιστού, γνωρίζουμε πως οι εταιρείες αδυνατούν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των έργων εγκατάστασης ανεμογεννητριών. Απαιτούμε λοιπόν να γίνει κάθε δυνατή κίνηση προς την κατεύθυνση αυτή. Δεύτερον, αίτημα προς τις αρμόδιες αρχαιολογικές υπηρεσίες να χαρακτηριστεί η περιοχή αρχαιολογικός χώρος και να διενεργηθούν οι απαραίτητες αρχαιολογικές έρευνες. Μας φαίνεται αδιανόητο να έχει διαπιστωθεί η ύπαρξη αρχαιολογικών ευρημάτων και η εφορία αρχαιοτήτων Εύβοιας να δίνει το πράσινο φως στην εταιρεία εγκατάστασης να συνεχίσει ανενόχλητη τις έρευνες, λέγοντας πως θα εξετάσει το ζήτημα σε δεύτερο χρόνο. Θέλουμε να γίνει, απαιτούμε να γίνουν όλες οι δυνατές κινήσεις προς το δασαρχείο που αποδεδειγμένα δίνει το πράσινο φως στα συμφέροντα. Δεν θα μείνει τίποτα στην Εύβοια από αυτό το δασαρχείο. Απαιτούμε επίσης την άμεση δήλωση του δάσους Καστροβαλά στο κτηματολόγιο. Αποτελεί περιουσιακό στοιχείο του Δήμου, άρα των δημοτών, και αρνούμαστε από αδικαιολόγητη κολλησιεργία του Δήμου να περάσει στα χέρια του Δημοσίου. Σε αυτή την περίπτωση θα είμαστε άοπλοι, δεν θα έχουμε δικαίωμα υπεράσπισής του. Ο Δήμος έχει δεχθεί εδώ και μήνες το σχετικό αίτημα από την Εταιρεία Περιβάλλοντος Κύμης και ούτε έχει απαντήσει, ούτε έχει ενεργήσει. Πρέπει να γίνει άμεση δήλωση του δάσους στο κτηματολόγιο. Και εμείς εδώ ως δημότες και ως σύλλογοι περιμένουμε την απόφασή σας τη σημερινή για το ποιες κινήσεις θα γίνουν από αύριο το πρωί.
Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις. Η μία είναι πριν 5 χρόνια που ήμασταν εδώ ξανά και ρώτησα αν τα αποδοτικά που μοιράζονται στους Δήμους θα μπορούσε να ήταν και σε ιδιώτες, σε μετοχές, όπως γίνεται δηλαδή στο κράτος που μένω, στη Σουηδία. Καμία απάντηση δεν αναφέρθηκε και δεν γράφτηκε τίποτα γι' αυτό. Δηλαδή τα χρήματα που μοιράζουν δωράκια δεξιά και αριστερά που είπαν προηγουμένως, πού τα βρίσκουν? Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, δεν μας ενδιαφέρει. Να σας πω εγώ πού τα βρίσκουν, αν θέλετε να τα ακούσετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει κονδύλια όχι μόνο προς τις εταιρείες που θα πάρουν χρηματοδότηση για να κάνουν τις ανεμογεννήτριες, αλλά και προς τα εργοστάθια που κατασκευάζουν τις ανεμογεννήτριες. Δηλαδή παίρνετε 2 γενιές νωρίτερα ανεμογεννήτριες, πεπαλαιωμένες ανεμογεννήτριες που έρχονται εδώ, ενώ υπάρχουν άλλες πηγές ενέργειας, όπως είναι αντί για θαλάσσιο πάρκο που θα στήσετε εδώ πέρα που άκουσα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μεμβράνες νορβηγικής κατασκευής και που χρησιμοποιούνται όσον αφορά κρύο και αλμυρό νερό, δηλαδή γλυκό και αλμυρό νερό, το οποίο δίνει πολύ περισσότερο από τα ποτάμια που χύνονται μέσα και από τα γλυκά νερά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ρεύμα που έχετε έξω από το λιθάρι, το οποίο κολλάει ο κόσμος που βυθίζονται τα πλοία και βγαίνει στην Κρήτη κάτω. Αυτό δημιουργεί πάλι επίσης ρεύμα και μία μεμβράνη, αλλά και τον κυματισμό. Για να μην μιλήσουμε για τη θερμική, δηλαδή για τη γεωθερμία που υπάρχει στη Βόρεια Εύβοια. Αυτές οι πηγές ενέργειας δεν χρησιμοποιούνται. Εγώ έχω δουλέψει πάνω από 125 χρόνια στην Ανατολική Αφρική με αυτό, σας το έχω ξαναπεί, και μπορώ να το αποδείξω και το Πανεπιστήμιο του Ρέικιαβικ και του Τούρκο, αλλά και της Uppsala University. Αν κάποιος από εμάς εδώ θέλει να διαβάσει, μπορεί να μπει μέσα σε αυτούς τους ιστούς αυτών των πανεπιστημίων και να τα διαβάσει αυτά που αναφέρω τώρα. Δηλαδή δεν είναι κάτι σημερινό, είναι εδώ και 20-22 χρόνια αυτό. Δεν ασχολούμαστε με αυτά, δεν μας ενδιαφέρει, τέλος πάντων δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά δεν θα επικεντρωθώ περισσότερο σε αυτό, ούτε τον έξυπνο θέλω να κάνω. Μπορείτε να μπείτε μέσα και να τα διαβάσετε. Εκείνο που είναι τώρα είναι ότι είμαστε μαζί όλοι, λέμε, και δεν θέλουμε να χαλάσουμε τη νατούρα, δεν θέλουμε να χαλάσουμε το φυσικό περιβάλλον. Εγώ περπατάω σε αυτό το βουνό πάνω από 43 χρόνια, από το 81, 44 χρόνια τώρα. Και τα παιδιά μου έχουν μεγαλώσει αυτό και η οικογένειά μου, όλοι ανεβαίνουμε με τους φίλους, περισσότεροι το γνωρίζουν. Λυπάμαι πολύ οι επόμενες γενναίες που θα έρθουνε, να μην πω τι θα κάνουν στους τάφους μας, το λιγότερο που είναι να μας βρίζουνε, διότι αυτή τη στιγμή που καθόμαστε εδώ δεν το θεωρούμε τόσο ιερό αυτό το πράγμα και βρίσκουμε δικαιολογίες και λέμε το ένα, λέμε το άλλο, βγαίνει ένας δικηγόρος. Αυτά είναι, ο Δήμος έχει τη δύναμη και ο Δήμος πρέπει να σταματήσει τα πάντα. Οι δημότες έχουν τον λόγο σε ένα τόπο και οι δημότες κάνουν κουμάντο. Κανείς άλλος, ούτε κυβέρνηση, ούτε Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτά είναι παραμυθάκια να χαλάτε το χρόνο σας. Δεν καταλαβαίνω γιατί ασχολείστε, κάνουμε αυτά. Σε εμάς εκεί συγκεντρωνόμαστε όλοι στο Δήμο και αποφασίζουμε το Δήμο. Αυτή είναι η αρχή. Δεν βλέπω τον λόγο δηλαδή γιατί τρώτε το χρόνο σας και το σάλιο σας με τέτοιες συζητήσεις. Είναι περιτά, είναι σκουπίδια όλα αυτά. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα, αν δεν θέλετε για κάποιο λόγο δεν θέλουμε, όχι δεν θέλετε, δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την αλήθεια, αυτό είναι θέμα καθαρό δικό σας. Αλλά ο Δήμος έχει τον πρώτο λόγο. Ούτε το δασαρχείο, η αρχαιολογία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Αν δεν έχει διαβάσει κανείς, ας διαβάσει αυτό το πράγμα που έχει γράψει ο Δημήτρης Κύλαρης τον Ιανουάριο του 2017, από το 1184 π.Χ. Δηλαδή 3.000 η περιοχή αυτή έχει τόσο μεγάλη αρχαιολογική αξία, διότι από εκεί πέρασε ακόμα και η λαμπάδα, οι λαμπαδοσήματα που λέγανε τότε, και μάθανε στις Μυκήνες ότι έπεσε η Τρία.
αν είναι δυνατόν να πατάμε πάνω από αυτούς, δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι κάνανε τόσες θυσίες με εκείνα τα πρωτόγωνα μέσα, τεχνικά μέσα που είχαν τότε, για να στείλουν σε 24 ώρες το σήμα από την Τρία στις Μυκήνες. Και εμείς να μην το ξέρουμε αυτό, ότι πέρασε ακριβώς από εκεί, από αυτό το σημείο. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Αυτά τα δύο πράγματα. Τεχνογνωσία, να διαβάσουμε, να ανοίξουμε τα μάτια μας. Και δεύτερον, να σεβαστούμε τουλάχιστον τους αρχαίους, αν όχι το περιβάλλον. Και τα παιδιά μας. Κύριε. 30 χρόνια από τα Ζάρκα ξεκινώντας για την επέκταση των ανεμογεννητριών. Ε? Ωραία. Περί 25 χρόνια. Κοιτάξτε, έχουμε φτάσει στο συμπέρασμα, ανεξάρτητα τι πιστεύει ο καθένας, ότι δεν πρέπει να μπουν άλλες ανεμογεννήτριες, ούτε μία, στην περιοχή μας, αλλά και στην Εύβοια. Έχουν αναλυθεί οι λόγοι και για τη φωτιά και για το δάσος και για εκεί που, δηλαδή αν πας στην Καριστία, τι να πας να δεις από αυτές τις ομορφιές που έχει. Τι να πας να δεις, ανεμογεννήτριες βλέπεις, οπλικά συστήματα βλέπεις, χωρίς απόδοση. Χωρίς απόδοση καμία για τον τόπο και για τη χώρα. Γιατί τις βάζουμε λοιπόν? Για τα συμφέροντα μόνο? Πρέπει να σταματήσει αυτό. Σαν περιβαλλοντικό σύλλογος Αλιβερίου ήμασταν παρόντες, προσπαθήσαμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο, κάναμε συγκεντρώσεις, είμαστε υπέρ της ενότητας του κόσμου, γιατί θέλουμε κάποιο αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι να μην μπουν άλλες ανεμογεννήτριες. Όσο μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό, και μία να πετύχουμε, σημαντικό είναι. Πόσο μάλλον να μείνει αλόβητο αυτό το βουνό που πήγα και επισκέφτηκα σήμερα, γιατί δεν μπορούσα άλλη μέρα να πάω. Αυτό πρέπει να μείνει αλόβητο, αυτό πρέπει να είναι σε όλους μας συνείδηση. Δεν γίνεται δηλαδή να μπουν εκεί ανεμογεννήτριες. Δεν γίνεται. Ούτε και εδώ γινόταν, ούτε και στην περιοχή Νατούρα που είναι η λίμνη του Δίστου γίνεται να έχει 100 ανεμογεννήτριες γύρω-γύρω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αλλά δεν γίνεται να καταστραφεί και αυτό το βουνό, το μοναδικό που έχει μείνει στην περιοχή. Όταν έχουμε συνείδηση αυτού του πράγματος και αν το πιστεύουμε, αύριο το πρωί, γιατί ο ιστός έχει μπει από ό,τι είδα, έχει τελειώσει σχεδόν, αύριο το πρωί, για λόγους συμβολικούς, όχι για λόγους ουσιαστικούς, θα πρέπει ένα μηχάνημα του Δήμου, όπως είχε αποφασιστεί παλιότερα, να πάει στο δρόμο, να κλείσει το δρόμο και να πει είμαστε εδώ, παρόντες. Δεν θέλουμε να μπει ο ιστός και δεν θέλουμε να μπουν ανεμογεννήτριες εδώ. Να δείξουμε δηλαδή τη θέλησή μας, ότι θέλουμε να μην μπουν ανεμογεννήτριες σε αυτό το σημείο. Το ένα είναι αυτό. Γιατί σε αυτό το βουνό δεν πρέπει να χαλάσει, γι' αυτό το λόγο. Για όλους μας. Όχι μόνο για τους κατοίκους της περιοχής, για όλους. Είναι πηγή ζωής για όλους. Δεύτερον, από αύριο ξεκινώντας λοιπόν, συμφωνούμε με τις προτάσεις που γίνανε αυτούς με τους συλλόγους που επεξεργάστηκαν και τους ανθρώπους που συμμετείχαν στο βουνό και συγχαρητήρια γι' αυτό. Γιατί έχει σημασία αυτό όταν ξενυχτούσαν εκεί. Συμφωνούμε με τις προτάσεις που έγιναν, δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτό. Όμως, από αύριο το πρωί, ο Δήμος, ο οποίος εκπροσωπεί τους δημότες, αυτό κάνει, εκπροσωπεί τους δημότες. Και εφόσον το πιστεύει, από αύριο το πρωί θα πρέπει να δουλέψει αυτές τις αποφάσεις. Όχι να φτάσουμε ένα χρόνο μετά, όταν θα είναι να μπουν οι ανεμογεννήτριες και να μην είμαστε έτοιμοι. Από αύριο το πρωί πρέπει να δουλευτούν όλα αυτά που συμφωνήσαμε, εάν θα συμφωνηθούν. Είναι ο Δήμος, η πρώτη απόφαση, έτοιμος να κάνει την πρώτη κίνηση? Έστω συμβολική, λέω, γιατί ο ιστός τελείωσε. Αύριο το πρωί θα τελειώσει. Αύριο το πρωί θα τελειώσει. Εγώ είμαι σαφής σε αυτό που λέω. Αύριο ο Δήμος να βάλει ένα μηχάνημα παλιό και θα δείξει ότι είμαστε όλοι μαζί και το πιστεύουμε. Γιατί αυτό θα δείξει και στο μέλλον ότι αυτοί που θέλουν να βάλουν τις ανεμογεννήτριες δεν θα τις βάλουν με κάθε τρόπο. Θα υπάρχει κάποια επίπτωση? Δεν κερδίζεις καμία μάχη χωρίς να έχεις επιπτώσεις. Αυτό το ξέρω και προσωπικά και το γνωρίζετε και εσείς πολύ καλά. Αν έχουμε συνείδηση λοιπόν του τι πάει να γίνει, αν θέλουμε να μην μπουν άλλες ανεμογεννήτριες στο Δήμο μας, εγώ λέω σε όλη την Εύβοια αλλά στο Δήμο μας, από αύριο το πρωί πρέπει να κάνουμε αυτές τις δύο κινήσεις. Ένα, να σταματήσει η συνέχιση, το να τελειώσει ο ανεμολογικός ιστός αύριο, να μην γίνει αύριο, έστω για συμβολικούς λόγους, λέω. Και αν βρούμε και νομικά ερίσματα, να τα χρησιμοποιήσουμε.
για τον ανεμολογικό ιστό και νομικά ερίσματα να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί με τους άλλους δήμους και της Καρίστου και της Ερέτριας και του δήμου, ο Δήμος Δερφείων Μεσαπίων, να τους χρησιμοποιήσουμε και προς το Συμβούλιο της Επικρατείας και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περιμένουμε αποτελέσματα από αυτό. Η ιστορία έχει δείξει ότι δεν περιμένουμε αποτελέσματα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας χάσαμε και το θέμα του RDF, της καύσης του RDF. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας χάσαμε και την προσφυγή που έγινε τώρα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο. Αλλά ένα πρέπει να έχουν υπόψη αυτοί και πρέπει να έχουμε και υπόψη μας εμείς. Αν θέλουμε να σταματήσουμε να μην μπουν άλλες ανεμογεννήτριες στην περιοχή μας και ειδικά σε αυτό το βουνό, αυτό πρέπει να γίνει από αύριο το πρωί, κατά τη δική μου γνώμη. Αλλιώς θα κουβεντιάζουμε πάλι του χρόνου σε ένα τέτοιο δημοτικό συμβούλιο τι αποφάσεις πρέπει να πάρουμε τη στιγμή που μπήκαν οι ανεμογεννήτριες. Γιατί οι 100 ανεμογεννήτριες στο Δήμο Δυστύων έχουν μπει. Και είναι τεράστιες. Αν δεις τη σύγκριση δηλαδή της μικρής ανεμογεννήτριας με την άλλη, λες τώρα ούτε το παιδάκι δεν είναι. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι αποδεκτό από εμάς. Είναι αποδεκτό από το Δήμο. Έχουμε αποφασίσει ομόφωνα, έχετε αποφασίσει, γιατί εγώ δεν ήμουν δημοτικός σύμβουλος πια, ότι δεν είναι αποδεκτό. Πρέπει να το κάνουμε λοιπόν πράξη. Εμείς σαν σύλλογοι και σαν φορείς είμαστε εδώ, αλλά θέλουμε και ο Δήμος να είναι εδώ στην πράξη. Ευχαριστώ. Με το δρόμο, με όλα αυτά, όλα αυτά εμείς τα έχουμε ζητήσει με τον δικηγόρο μας. Και σας λέω και τώρα, σας το λέω πολύ καθαρά, αν αύριο το πρωί μπορούμε να δούμε με τον δικηγόρο μας σε κάτι από αυτά να κάνουμε κάτι, εγώ είμαι ανοιχτός να το κάνουμε. Προσέξτε όμως το εξής. Γιατί εμείς εδώ δεν λέμε ψέματα. Και να πάει η τεχνική υπηρεσία και να κάνει ένα χαρτί και να πει αυτό είναι τσιμέντο και να το στείλει στο δασαρχείο. Το δασαρχείο θα πει δεν με ενδιαφέρει η γνώμη σου, για μένα δεν είναι. Αυτό λέει στην ουσία. Έτσι. Αυτό λέει. Δεν με ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει. Μισό λεπτό. Πρώτα απ' όλα, επειδή το λέτε αυτό, πρώτα απ' όλα ακούστε. Να κάνουμε μήνυση εμείς σε ένα δημόσιο υπάλληλο. Καταρχάς και αν του κάνουμε μήνυση δεν πρόκειται να σταματήσει η διαδικασία. Θα προχωρήσει κανονικά. Απλά μετά από 2-3 χρόνια, 5, θα βρεθεί ενδεχομένως να βρεθεί ο υπάλληλος κατηγορούμενος, ενδεχομένως να μην πάει ποτέ η μήνυση να εκδικαστεί και δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα ερχόμαστε λοιπόν εδώ πέρα και θα σας λέμε εμείς κάναμε μήνυση. Τι καλοί που είμαστε. Κάναμε μήνυση, αλλά ο ανεμολογικός ιστός εγκαταστάθηκε. Έτσι είναι. Λέω όμως και πάλι για να δείξω καθαρά την πρόθεσή μας. Ότι από αύριο και από σήμερα και από αύριο με τον κύριο Γανωτή και ο δικηγόρος της εταιρείας περιβάλλοντος με τον οποίο πραγματικά εγώ τον άνθρωπο δύο φορές τον έχω δει και δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί του. Αν μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του και να βρουν ένα κοινό τόπο κάπου, ο δικός μας ο δικηγόρος είναι ο κύριος Γανωτής. Το ξεκαθαρίζω αυτό. Αν μπορούν να βρουν ένα κοινό τόπο και να κάνουν οποιαδήποτε νομική κίνηση η οποία ενδεχομένως και απλά να καθυστερήσει, εμείς το λέω και εγώ εδώ πέρα μπορούμε να το κάνουμε και είμαστε ανοιχτοί. Αρκεί να έχει μια σοβαρότητα και μια πιθανότητα επίσης σοβαρή για να οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Σε σχέση δε με το γεωπάρκο, επίσης εμείς βάλαμε τη μελέτη και προφανώς και το πιστεύουμε. Πρέπει όμως να σας πω κάτι για να το γνωρίζετε. Αυτό που κάναμε ήταν μια προμελέτη και από τις συνεννοήσεις που κάναμε και με την περιφέρεια, γιατί ψάξαμε πολύ σοβαρά να βρούμε χρηματοδότηση για να οριοθετηθεί όλο αυτό σαν γεωπάρκο και να έχει και μια βάση όπως είχαμε πει κάπου στον Οξύλιθο, σαν ένα κέντρο, ένα κτίριο και γύρω-γύρω όλα αυτά. Αυτό που έχουμε στα χέρια μας δεν είναι. Έτοιμο, δεν είναι όριμο για να οδηγήσει σε αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι θέλουμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε και το συνεχίσουμε με όλες μας τις δυνάμεις. Και πρέπει επίσης να σας πω ότι σε μια πρόσφατη πρόσκληση που είχε βγει για τα μονοπάτια, και μονοπάτια έχουμε εντάξει εκεί και το ίδιο θα κάνουμε και για mountain bike και για όλες αυτές τις διαδικασίες γιατί πραγματικά τις πιστεύουμε. Και αυτός είναι ο τρόπος, κυρία Θαλασσινού, που είπατε πριν, που εγώ εννοώ ότι πρέπει να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ. Ένας από αυτούς τους τρόπους. Δεν συζητεί, τελείωσε, έχουμε τελειώσει το θέμα αυτό. Το θέμα αν δεν πάρουμε απόφαση, είναι σαν να μην έχει γίνει συζήτηση όμως. Λοιπόν, σας παρακαλώ, έχουμε και άλλα θέματα να συζητήσουμε. Άμα δεν πάρουμε απόφαση, είναι σαν να μην έχει γίνει συζήτηση. Κύριε Πρόεδρε, άμα δεν πάρουμε απόφαση, είναι σαν να μην έχει γίνει συζήτηση. Κύριε Δήμαρχε, γιατί συνέχεια τα βάζεις μαζί μου. Καμία! Ωραία, ναι. Καμία, ναι. Καμία, ναι. Είπαν τόση ώρα συζητάγανε εδώ. Ναι, η συζήτηση κάπου πρέπει να καταλήγει όμως. Η συζήτηση κάπου πρέπει να καταλήγει. Μα τόση ώρα δεν λέγανε εδώ τι θα κάνουμε. Μα η συζήτηση κάπου πρέπει να καταλήγει. Θα τρελαθούμε. Παιδιά, ρε παιδιά, γιατί φωνάζετε. Εδώ σας τα είπε ο Δήμαρχος. Γιατί φωνάζετε. Καταρχάς αφήστε τώρα την προστακτική.
Αφήστε την προστακτική. Σας παρακαλώ. Λοιπόν. Σας παρακαλώ. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Δεν είναι ωραίο αυτό που κάνετε. Ήμουνα λοιπόν ξεκάθαρος. Από τη δική μας την πλευρά, τι θα κάνουμε. Εμείς από... σταματήστε ρε παιδιά να το πω. Το είπα και πριν το ξαναπώ. Εμείς από αύριο με το δικό μας τον δικηγόρο και με τον δικηγόρο το δικό σου και όποιον άλλον και από την αντιπολίτευση θέλει, όποια νομική ενέργεια μπορούμε να κάνουμε, να τη βρούμε, να τη συμφωνήσουμε, να την κάνουμε. Αύριο το πρωί είπαμε ότι όσοι μπορούν από εμάς θα έρθουν να είναι πάνω στο βουνό, μόλις μπορέσουμε να βρούμε εκεί πέρα, να είμαστε να κάνουμε μία. Μα τι λέτε τώρα, μπορώ να σου πω εγώ τώρα ο καθένας τι μπορεί να κάνει αύριο και τι δουλειά έχει. Όποιος μπορεί θα. Ακούστε. Συζήτηση έτσι δεν κάνουμε εμείς. Εγώ λέω αυτό που θέλω να πω. Αν δεν σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε αυτό και σε σχέση και με τα υπόλοιπα, ό,τι είπα εμείς από την πλευρά μας θα το κάνουμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Τελείωσε.